Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Οι συχνότητες του Ιλυρία Web TV ξανά κοντά σας. Σήμερα έχουμε να συζητήσουμε στο θέμα της εκπομπής για την υπεραλίευση, για τις ποσοστώσεις, για όλα αυτά που συμβαίνουν και θα ήθελα να πω ότι η υπεραλίευση πλήττει σχεδόν το 1 τρίτο των παγκοσμίων εντάκτων πόρων. Τα 9 στα 10 ιχθυαποθέματα σε ψάρια έχουν φτάσει σε οριακό σημείο εξαιτίας της αλόγιστης και σε πολλές περιπτώσεις παράνομης αλίας. Για να συζητήσουμε όλα αυτά, έχουμε μαζί μας τον ειδικό, ο οποίος ασχολείται με αυτό το θέμα, κύριος Δασκαλιέρος Ευγένιος, υποψήφιος βουλευτής με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από τον νόμο της Κέρκυρας. Τον καλωσορίζω. Καλησπέρα σας, κύριε Ποντετσιάνο, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σήμερα έχουμε να συζητήσουμε διάφορα πράγματα σε συνέχεια από την προηγούμενη εκπομπή, κύριε Δασκαλιέρο, που έχει να κάνει ξανά με την υπεραλίευση, αλλά και για τις ποσοστώσεις. Ποσοστώσεις, λοιπόν, τι σημαίνει για κάθε κράτος και αν βλέπετε κάτι το περίεργο, θα θέλα έτσι με απλά λόγια κατανοητά να φτάσουμε στα αυτιά των τηλεθεατών μας κατανοητά. Κύριε Ποντετσιάνο, οι ποσοστώσεις είναι ανά είδος ψαριών, σε τόνους που μπορεί να αλλιευθούν το χρόνο. Σύμφωνα με αυτές όμως τις ποσοστώσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ισχύει τίποτα στην Ελλάδα. Ένα ΦΕΚ υπάρχει μονάχα, που και αυτό αναφέρεται μονάχα για το τόνο και για το ξυφία. Δεν αναφέρεται πουθενά σε ΦΕΚ της κυβέρνησης η αλίευση και των διαφόρων ειδών που υπάρχουν ακόμα με αυτές τις ποσοστώσεις που υπάρχουν τώρα. Δεν διαφέρει, όπως καταλαβαίνετε, από τα υπόλοιπα κράτη, ούτε και η Ελλάδα. Με τη διαφορά που, όπως είπαμε και αναφέραμε και πριν, δεν υπάρχει ΦΕΚ για αυτό των ειδών αλίευσης των ψαριών που έχουμε στη χώρα μας. Μάλιστα. Είπατε ανά είδος υπάρχει έτσι ένας αριθμός στην ποσόστοση. Δηλαδή, ας πούμε, ένα είδος ψαριού ή γενικά όλα τα ψάρια τα οποία επιτρέπεται να αλλιευτούν και μεταφράζονται σε τόνους ψαριών. Είναι διάφορα είδη που ψαρεύονται το χρόνο. Είναι τα ροφοειδή, ας πούμε, που ψαρεύονται, παράδειγμα, ας πούμε, 15.000 τόνοι, ας πούμε, το χρόνο. Είναι οι συναγρίδες, ας πούμε. Όλα αυτά εξάγονται στο εξωτερικό, δεν κρατιέται τίποτα για την Ελλάδα, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Η Ελλάδα εισάγει ψάρια, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, καταψυγμένα και δεν ξέρουμε αν είναι αμφιβόλου ποιότητος από αλλιευμένα από σωστές θάλασσες και διάφορα άλλα. Πώς τα συντηρούνε, πόσο καιρό είναι στις καταψύξεις, έτσι, τι τους βάζουν μέσα για να τα συντηρούν, γιατί κάτι θα τους βάζουν. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ωστόσο, τι γίνεται με τις γείτονες χώρες, παραδείγματος χάρη Αλβανία, Τουρκία, Ιταλία, αυτοί έχουν κάποια ποσόστοση, κάποιο επιτρεπτό όριο να αλλιεύουν ετησίως, γνωρίζουμε για αυτούς? Κοιτάξτε να δείτε, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέραμε και πριν, υπάρχουν οι ποσοστώσεις που βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, όσον αφορά για την Τουρκία και την Αλβανία, θεωρητικά έχουν και αυτές ποσοστώσεις. Αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει αυτό. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Φαντάζομαι ότι θα είναι κάτι περισσότερο το επιτρεπτό όριο από ότι είναι στην Ελλάδα. Ωστόσο όμως θα ήθελα να πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι έτσι, το οποίο μας αφορά όλους εμάς και το βασίλειο που ζει κάτω από τη θάλασσα. Πάμε λίγο τώρα στο φυτοπλαχτόν, όπου αυτό μολύνεται με ακατάλληλα νερά, ποντισμένα έτσι, από φυτοφάρμακα, καταλήγουν μες στη θάλασσα και μολύνουν το μυθμένα, το φυτοπλαχτόν και ό,τι άλλο βρουν στον τόπο τους. Θα θέλετε λίγο να το εξειδικεύσετε αυτό, κύριε Δασκαλιέρο. Μάλιστα, κύριε Ποντετσιάνο, να σας πω εδώ ότι έχουμε πει ότι συμβάλλουμε όλοι σε αυτό το καταστροφικό που γίνεται στο περιβάλλον και στη θάλασσά μας ειδικότερα.
λίμματα που πέφτουν από τα σκουπίδια βασικά μέσα στη θάλασσα, ακόμα και από τα σαπούνια που χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας, ακόμα και από τα ξενοδοχεία. Στο δρόμο που περπατάμε ακόμα, ένα κουτάκι, ένα λατάκι κοκακόλα ακόμα και αυτό το πετάμε μέσα στη θάλασσα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο είναι το μέγεθος της μόλυνσης αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα λίγο να μας εξειδικεύσετε τι ακριβώς είναι το φυτοπλαχτόν, δηλαδή πώς είναι η υφή του και η χρησιμότητά του. Τι χρησιμεύει στο ζωικό βασίλειο της θάλασσας. Το φυτοπλακτόν, κύριε Βαντετσιάνο, είναι το φύκι της θάλασσας. Μερικά ψάρια τρέφονται από αυτό. Άλλα κρύβονται κιόλας και για να γεννήσουν. Η υφή του είναι απαλή, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο απάνω. Τώρα, ο λόγος που υπάρχει, είπαμε, είναι για να γεννούν τα ψάρια και να μπορούν να τραφούν. Είναι πολλά τα ίδια αυτά που τρέφονται από το φυτοπλακτόν. Οπότε καταλαβαίνετε τα λίμματα που πέφτουν κιόλας στη θάλασσα. Ποτίζονται και το φυτοπλακτόν και το τρώνε τα ψάρια. Οπότε και αυτό περνάει κάλλιστα στα ψάρια σε εμάς. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή μας δείχνει ο σκηνοθέτης μας το φυτοπλακτόν πως είναι στην πραγματική του έτσι, φυσιολογική κατάσταση, κατά πράσινο και ολοζώντανο και σωστό. Να φανταστώ τώρα το φυτοπλακτόν το οποίο θα έχει μολυθεί από διάφορα ύδατα βρώμικα μολυσμένα από φυτοφάρμακα που απορρέουν από τη γη και πέφτουν μέσα στη θάλασσα. Θα είναι σε κάποια άλλη βέβαια κατάσταση. Θα είναι πιο άλλο το χρώμα του, άλλη η υφή του, άλλη η ποιότητά του. Όπως και να έχει, αυτό συμβάλλει βέβαια στο ζωικό βασίλειο της θάλασσας έτσι ώστε να μπορέσουν και τα ψάρια να γεννήσουν και να τραφούν όπως είπατε και εσείς. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο τώρα άλλα λίγα πράγματα για την υπεραλίευση και πώς δημιουργήθηκε. Υπήρχε κάποια ιδιαίτερη ανάγκη? Ιδιαίτερη ανάγκη, κύριε Βοδετσιάνο, δεν υπάρχει. Όταν από ότι αλλιεύονται μεγάλες ποσότητες ψαριών και διοχετεύονται στην αγορά μόνο και μόνο για το κέρδος, από εκεί καταλαβαίνετε που καταλήγουν όλα αυτά τα ψάρια. Και αν καταναλώνονται από όλο τον κόσμο, έτσι. Γιατί εγώ γνωρίζω κόσμο που δεν τρώει, ας πούμε, ψάρι και τρώει μονάχα τα χταπόδια. Υπάρχει κόσμος όμως που δεν τρώει ούτε χταπόδια ούτε ψάρια. Υπάρχει και κόσμος όμως που τρώει μόνο τα ψάρια και δεν τρώει τα μαλάκια που λέμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι ένας κύκλος. Δεν υπάρχει πουθενά δηλαδή όριος στην αλίευση. Ναι. Ήθελα να πω και το άλλο τώρα. Εσείς είστε ψαροντουφεκάς, όπως μας είπατε και σε μια προηγούμενη εκπομπή. Είναι ένας τρόπος ο οποίος ψαρεύουν οι άνθρωποι. Εσείς επιλέξατε αυτόν και γνωρίζετε και τηρείτε το αξιακό. Τι ψάρι, πόσα ψάρια θα βάλετε και θα σηκωθείτε να φύγετε. Δεν θα κάνετε αυτή την υπεραλίευση. Είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν όλοι οι αλλοίες αυτό το πράγμα? Ενημερώνονται από κάπου? Πρέπει να ξέρουν δηλαδή? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Το ψαροντούφεκο είναι ένα είδος αλίευσης. Ο περισσότερος κόσμος δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με το ψαροντούφεκο, γιατί ίσως φοβάται, ίσως υπάρχουν πολλοί αυτοί που δεν ασχολούνται, ας πούμε. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι που μπορεί να αλλιεύσει κάποιος ένα ψάρι και να το φάει ο ίδιος. Όπως και οι περισσότεροι αλλιεύουμε για αυτό το λόγο. Δεν κάνουμε ποτέ υπερβολές, ειδικά οι ψαροντουφεκάδες, και μπορούμε να γνωρίσουμε ένα ψάρι εάν είναι σε εποχή αναπαραγωγής και δεν πρέπει να το αλλιεύσουμε. Οπότε δεν υπάρχει θέμα δηλαδή σε σχέση με τα άλλα είδη αλίευσης να έχουμε αυτό το πρόβλημα υπεραλίευσης που λέμε. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν χορταίνουν, θέλουν να βγάλουν και άλλα, οπότε κάνουν και αυτοί έτσι, με συμβάλλουν, βάζουν το πετραδάκι τους ούτως ώστε να γίνει μια ζημιά η οποία θα είναι και ανεπιθύμητη. Είναι πολύ αυτοί οι ασυνείδητοι, κύριε Βοντετσιάνο, δεν έχουν όριο, ακόμα και στο χώρο μας υπάρχουν.
Δηλαδή δεν τους φτάνει να πιάσουν ένα ψάρι ή δύο ας πούμε ή πέντε ή ξέρω εγώ για να, να έχουν ας πούμε να τα φάνε οι οικογένειές τους. Είναι και αυτοί που θέλουν να βγάλουν το παραπάνω ας πούμε χωρίς λόγο. Δεν μπορώ να ξέρω αν έχουν κάποιο απότερο σκοπό με την αλίευση τόσων πολλών ψαριών ακόμα και στο χώρο μας, έτσι. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αναφερθήκαμε προηγουμένως για το φυτοπλαχτόν και για τις επικινδυνότητες όπου μολύνεται από ύδατα που εισέρχονται μες στη θάλασσα από το έδαφος και περιέχουν μέσα από φυτοφάρμακα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Υπάρχει κάποια υπηρεσία η οποία ανασχολείται με τη μέτρηση του ύδατος εκεί πέρα, γενικά των θαλασσίων, των θαλασσών και να τις ανακοινώνουν, να τις βγάζουν κάπου, να τις δείχνουν σε κάποιο site, να ενημερώνει το κόσμος, οι ψαράδες. Εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι γνωρίζω, κύριε Βοντετσιάνο, δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία που να μετράει τις ποσότητες μόλυσης του νερού. Και θα έπρεπε. Αυτό που, θα έπρεπε να υπάρχει, ναι. Σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει. Αλλά αυτή εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή είναι ανεξέλεκτο αυτό το πράγμα. Πέφτουν ό,τι θέλουν λίμματα στη θάλασσα και δεν τα ελέγχει κανένας. Από εκεί βλέπουμε και την αδιαφορία του κράτους βασικά που δεν κάνει κάτι να ασχοληθεί και με αυτό το είδος. Λένε για κάποιες μολύσεις που υπάρχουν από πετρέλαια και τέτοια, αλλά μέχρι εκεί. Τα περιορίζουν, τα μαζεύουν, αλλά δεν κάνουν κάτι άλλο. Δεν έχουν δηλαδή αυτή τη μέτρηση που μπορεί να κάνει ανατακτά χρονικά διαστήματα. Κοντά ας πούμε σε ξενοδοχεία που ρίχνουν τα λίμματα μέσα στο νερό. Ούτε ακόμα κι αν ελέγχονται οι σωλήνες αυτοί που τραβούν από τα ξενοδοχεία μέσα στο νερό. Ακόμα και από τα σπίτια. Έχουμε πολλές περιπτώσεις εδώ στην Κέρκυρα, στον Ανεμόμυλο στη Γαρίτσα, που οι σωλήνες βγαίνουν μέσα στη θάλασσα. Και είναι από τα σπίτια γιατί δεν έχει... δεν έχει και κοντά, πολύ κοντά ξενοδοχείο με τον όρμο της Γαρίτσας που λέμε. Συμφωνώ με αυτά που λέτε. Είναι ένα άσχημο γεγονός αυτό και τους καλοκαιρινούς μήνες όταν ο άνεμος φυσάει προς τα έξω έρχεται και μια δυσάρεστη μυρωδιά, μια μόχα θα το έλεγα έτσι, η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Όπως και να έχει το πράγμα, είναι θέμα το οποίο πρέπει να το λύσουν οι αρμόδιες τοπικές αρχές, οι τοπικοί άρχοντες, αλλά αδιαφορούν. Ωστόσο, θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Η πόση υπεραλίευση αδειάζει τις θάλασσες και τις τσέπες των ψαράδων. Μάλιστα, κύριε Βαλτιτσιάνο, να σας πω αμέσως. Με 14.000 περίπου χιλιόμετρα ακτογραμμή και περίπου 6.000 νησιά σε όλη την Ελλάδα εισάγουμε περίπου 36.000 τόνους ψάρια. Φανταστείτε εδώ ότι αυτά τα ψάρια που αλλιεύουμε εδώ πέρα δεν τα κρατάνε για εμάς εδώ. Θα μπορούσαμε να μην εισάγουμε τόσο πολύ ψάρι και να έχουμε το ψάρι το δικό μας, το φρέσκο. Το ελληνικό το ψάρι της Μεσογείου, που είναι και νοστιμότατο από ό,τι ξέρουμε όλοι μας. Και το διοχετεύουμε στην εξωτερική αγορά. Από εκεί καταλαβαίνετε πώς αδειάζουν οι τσέπες των Ελλήνων ψαράδων. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο αυτό δεν έχει τέλος και αρχή. Έχει μία συνέχεια. Και σίγουρα έχει γίνει και το κακό πολύ μεγαλύτερο με τα ιχθυοτροφία εδώ πέρα που έχουν φτιάξει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, όπως και εδώ στην Κέρκυρα, τα οποία θα τα συζητήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή, ούτως ώστε να δώσουμε και εκεί πέρα κάποια βασικά στοιχεία, χρήσιμα στοιχεία που πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας. Κύριε Δασκαλιάρο, δεν ξέρω αν θα θέλετε κάτι να προσθέσετε μέσα σε αυτήν τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα όσον αφορά την υπεραλίευση, το φυτοπλακτόν που αναφερθήκαμε και για τις ποσοστώσεις. Είναι κάτι το οποίο παραλείψατε να πείτε και πρέπει να το πείτε. Ναι, θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι άλλο, ότι σύμφωνα με την υπεραλίευση που γράφουμε και στον τίτλο μας είναι εκατομμύρια όντως τα προβλήματα. Ένα από αυτό είναι ότι δεν στοχεύουμε καθόλου στο μεγαλύτερο πρόβλημα
που είναι η ελάττωση των ψαριών στην Ελλάδα μας. Κοιτάζουμε άλλα πράγματα, πώς να βγάλουμε περισσότερα ψάρια χωρίς να στοχεύουμε στο πρόβλημα που υπάρχει για να μπορούμε να έχουμε το εμπόριο των ψαριών. Έχει γίνει μεγάλη ασυδοσία από το κράτος χωρίς να ελέγχει κανένας για τα ψάρια που αλλιεύονται εδώ στον τόπο μας και συγκεκριμένα ότι θα εξαφανιστούν αυτά κάποια στιγμή, γιατί πόσο αυτή η θάλασσα πια να αρχίσει να βγάζει για να μπορεί ο κάθε έμπορας να τα εμπορεύεται. Κάποια στιγμή θα αρχίσουν αλήθεια να ελαττώνονται και δεν θα μπορεί ούτε η θάλασσά μας να τα απεξέλθει σε αυτό. Έτσι είναι. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Δική μου απορία είναι αυτή. Επειδή βλέπω τώρα αυτή την φωτογραφία που μας έχει βάλει ο σκηνοθέτης μας, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία που πηγαίνουν οι αλλοιείς και ψαρεύουν, κάποιο συγκεκριμένο που έχουν κάποιο πέρασμα τα ψάρια εκεί πέρα, κάποιο σημείο το οποίο θα περιμένουν, ρίχνουν τα παραγάδια, τα δίχτυα, τα πιάσουν ή ποικίλει η τοποθεσία. Πάνε κάπου και ρίχνουν. Οι τοποθεσίες... Το στέκει δηλαδή, είναι στέκια ψαρέματος, να το πω έτσι. Ναι, κατάλαβα τι εννοείται, κύριε Βοντετσιάνο. Θα σας πω αμέσως. Οι τοποθεσίες ποικιλούν. Είναι αναλόγως στο βυθό που μπορεί να βρει ο καθένας, αλλά με τα μέσα που υπάρχουν τώρα, δεν χρειάζεται να γνωρίζει ήδη, ας πούμε, που μπορεί να ρίξει το δίχτυ του ή ακόμα η τράτα να τραβήξει ή οτιδήποτε, να ρίξει το παραγάδι, να πάει με την μπετονιά, οτιδήποτε μπορεί να αλλιεύσει. Υπάρχουν τώρα τόσο εξειδικευμένα μηχανήματα που μπορεί να βρει τον τόπο και τα ψάρια πάσα στιγμή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ψάχνει στην τύχη όπως γινόταν πριν μερικά χρόνια. Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Πιο παλιά οι παλιοί ψαράδες γνώριζαν τον καιρό, πήγαιναν με το φεγγάρι, πήγαιναν με το σύμφωνα με τον καιρό όπως φυσάει, με τα ρέματα. Γνώριζαν δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία τώρα χρειάζονται οι καινούργοι ψαράδες, οι νέοι ψαράδες, αυτά τα μηχανήματα τα οποία εσείς αναφέρατε τώρα. Η τεχνολογία έχει μπει και στο σημείο αυτό. Κύριε Δασκαλιέρο, θα ήθελα στο σημείο αυτό ως υποψήφιος βουλευτής και εκπρόσωπος του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης για την Κέρκυρα, να μας πείτε με τι μάτι βλέπει ο πολιτικός φορέας το κομμάτι της αλληλείας γενικά και πώς θα το διαχειριστεί στις μέρες του. Κύριε Βοντετσιάνο, η Ελλήνων Συνέλευσης με τις προγραμματικές της δηλώσεις θα στοχεύσουμε στο επίκεντρο. Αυτή τη στιγμή είναι τα αλλιεύματα. Μετά θα πρέπει να ξέρουμε ποιοι από αυτούς καταναλώνουν τα ψάρια, ποιοι από αυτούς τρώνε τα μαλάκια και ποιοι από αυτούς δεν τρώνε τίποτα από τα δύο. Γιατί γνωρίζω πολύ κόσμο που δεν τα τρώει αυτά τα πράγματα καθόλου. Ή άλλοι τρώνε τα χταπόδια και άλλοι τρώνε τα ψάρια. Και μετά θα κοιτάξουμε να δούμε για το εμπόριο. Πρώτα θα πρέπει να αυξήσουμε την ποσότητα των ψαριών που υπάρχουν στις θάλασσες μας. Από εκεί ξεκινάει όλο το κακό. Και μετά να στοχεύσουμε στο εμπόριο. Πρέπει πρώτα να αυξηθούν τα ψάρια, κύριε Βοντετσιάνο. Άρα θα πάρει κάποιοι κανονισμοί, θα μπουν κάποιο να τηρείται το αξιακό και όσον αφορά τη θάλασσα, τον πλούτο της θάλασσας, γιατί είναι τεράστιος ο πλούτος, δεν είναι μόνο τα ψάρια, έτσι ώστε και το βασίλειο της θάλασσας να ανθίσει ξανά, να βλέπουμε τα ψάρια να πολλαπλασιάζονται, να έρχονται και να μπορούμε και εμείς να κάνουμε τον κύκλο της ζωής μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω στο σημείο αυτό πάρα πολύ που ήσασταν παρόν σήμερα στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Βοντετσιάνο. Χαιρετώ εσάς και τους τηλεθεατές σας. Φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή του Λυριακόπ TV έφτασε στο τέλος της. Την τεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία ήταν ο Νίκος Σαλονίτης. Την παρουσίαση ο Γιώργος Βοντετσιάνος. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.